Όχι, πρέπει να τεθεί ένα θέμα εδώ ναι, πέρα. Ναι, να μου πεις, ναι, βέβαια. Λοιπόν, ασχέτως με τον κύριο Βαρδισιώτη ή τις προηγούμενες που κυβερνήσαν κτλ. Εδώ τίθεται ένα θέμα που είναι συγκεκριμένο. Κόβαμε συντάξεις επί 5 χρόνια. Μάλιστα. Ποινικοποιήθηκε το πόσο σύνταξη έπαιρνε κάποιος επειδή είχε τεράστια έξοδο το ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Αυτό το ασφαλιστικό σύστημα ναι. πλήρωνε τα πανωτόκια της Νοβάρτης. Έτσι λέγεται. Ναι. Λοιπόν, φαγωθήκανε, διαλύθηκε ένα ασφαλιστικό σύστημα να πληρώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες. Είναι ψέματα? Δεν είναι μόνο η Νοβάρτης. Όχι, όλες, λέω, ναι, ναι, ναι. όλες. Είναι ψέματα? Όχι όλες, είναι ψέματα. Αρκετές. Αυτό όχι γινότανε, εγώ όχι κάνω όλες. 25 χρόνια ασφαλιστικό ρεπορτάζ. Ναι. Αυτό γινόταν εν αγνία των Υπουργών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας. Θέλετε να το πιστέψουμε αυτό? Γελάει ο κόσμος. Που έχει από 1500 ευρώ σύνταξη έχει πέσει στα 800. Ναι. Αυτή είναι η βασική αιτία. Όταν λέμε 22 δις είναι ένα αυτό, μνημόνιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Χατζή, δεν είναι μόνο 22 αυτά, δις Ανδρέα, είναι αυτά. Ένα μνημόνιο. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μειώθηκαν, που ναι. διαλύθηκαν οι συντάξεις, είναι αυτό. Ναι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει δύο κατηγορούμενους. Δύο. Ναι, αυτό δύο δεν σημαίνει συγκεκριμένα ότι τα πιάνανε, κόμματα. Γιατί μιλάμε για άλλο τώρα. Αυτοί κυβερνήσαν, κύριε Χατζή. Τι να κάνουμε τώρα? Δυστυχώς. Αυτοί κυβερνήσανε. Σημαίνει ότι τα παίρνανε. Αυτοί κυβερνήσανε. Σημαίνει ότι τα παίρνανε, Αντρέα. Και λέει, η δικογραφία και όλα τα στοιχεία από το 1990 έως το 2010. Αυξήθηκε η φαρμακευτική δαπάνη 400 εκατομμύρια, κύριε Χατζή. Ανδρέα, μου επιτρέπεις? Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Όχι, Ανδρέα. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Τι σου είπα εγώ? Τι σου είπα? Συγγνώμη, πώς ξεκινήσαμε? Συγγνώμη. Πριν από ένα μήνα βγήκε απόφαση ότι τις τιμές των φαρμάκων δεν θα υπάρχει επιτροπή, θα τις αποφασίζει ο Υπουργός. Αυτό βγήκε? Αυτό βγήκε. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Εμπορίου να καθορίζει τις τιμές των φαρμάκων? Σας ρωτάω. Πού είναι, δηλαδή τα αρχεία του Υπουργείου, είναι... Πού είναι τα αρχεία επί μία εικοσαετία του Υπουργείου Εμπορίου που καθόρισε τις τιμές των φαρμάκων? Μα το είπα Βαμόπουλος αυτό. Παίρνοντας την δηλαδή τιμή. Παίρνοντας την τιμή. Μα σοβαρά μιλάτε. Παίρνοντας την τιμή της Ελβετίας και της Γερμανίας. Ναι. Πώς? Μα το είπε ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό για το Υπουργείο Εμπορίου. Είπε ότι όταν. Σιγά. Είπε ο κύριος Αβραμόπουλος ότι εγώ στην περίοδο τη δική μου, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν καθόριζα εγώ τις τιμές. Μα φυσικά. Αλλά ο αρμόδιος υπουργός εμπορίου. Μα φυσικά. Που ήταν ο κύριος Γιώργος Βλάχος τότε. Λοιπόν, όποιος και να ήταν, αυτό ήταν το σκάνδαλο. Σου λέω, αυτό ήταν το σκάνδαλο. Σου λέω, τι είπε ο Αβραμόπουλος, σου λέω. Δεν σου λέω τι λέω εγώ. Εντάξει. Το εγώ ξέρει, δεν ξέρω ποιος θα έπαιρνε. Μια χαρά το ξέρει ο κύριος Αβραμόπουλος πώς γινότανε. Μια χαρά το ξέρει. Ένα λεπτό. Δεν έχουμε εδώ και δύο χρόνια μια εξεταστική για το τι γίνεται στο σώμα της υγείας. Αφήστε, κύριε, μην μου λέτε εμένα ποιος θα έπαιρνε. Δεν είμαι εγώ, FBI είμαι εγώ. Δεν είμαι FBI να ξέρω ποιος θα έπαιρνε. Μην πετάς κουβέντες. Δύο μέτρα, δύο σταθμά είναι αυτά. Εγώ δεν είπα κουβέντα. Εγώ είπα τη συγκεκριμένη διαδικασία που γινόταν. Θα κάνει ένα κεντρικό σχόλιο ο κύριος Βέτας για αυτά που ακούστηκαν και όπως τέθηκαν τα θέματα. Θα μας πείτε.